Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο για φέτος κατέφτασε χθες το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πρόκειται για το MSC Opera με 2.150 επιβάτες, κυρίως από Ιταλία και Γαλλία και 900 μέλη πληρώματος, οι οποίοι έμειναν στην πόλη μας για 10 ώρες. Παρά την κακοκαιρία, αρκετοί ήταν οι επισκέπτες που βγήκαν από το πλοίο για να επισκεφτούν κεντρικά σημεία της πόλης και φυσικά έκαναν αισθητή την παρουσία τους και έδωσαν ανάσα στην τοπική αγορά. Το λιμάνι του Ηρακλείου μπαίνει δυναμικά. Κρατάει τη θέση του, πάει πάρα πολύ καλά σε πανελλαδικό δέης σε σχέση με όλα τα λιμάνια της χώρας μας, αλλά ταυτόχρονα στη διαδικασία του home port αρχίζει να παίζει δυνατά και μπορεί να το παίξει αυτό το ρόλο. Το ίδιο κρουαζιερόπλοιο θα έρθει στο λιμάνι του Ηρακλείου και τον επόμενο μήνα, από τον Μάρτιο, ξεκινούν και πάλι τα τακτικά δρομολόγια. Μάλιστα, τα μηνύματα της φετινής χρονιάς για τον κλάδο της κρουαζιέρας ξεπερνούν κάθε προσδοκία, καθώς αναμένεται μια σημαντική άνοδος στις αφίξεις. Συνολικά 214 είναι τα προγραμματισμένα δρομολόγια για το 2020, μιλάμε δηλαδή για πάνω από 300.000 επισκέπτες. Ενώ χαρακτηριστικό της ανωδικής τάσης που καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ότι από τον Απρίλιο θα φτάνει σχεδόν κάθε μέρα ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι μας. Ήδη από το Μάρτιο αρχίζει η κρουαζιέρα. Ήδη από το Μάρτιο. Δηλαδή στο πρόγραμμα του 20 φτάνουμε γύρω στα 214 πλοία. Η δυναμικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και από το Μάρτιο αρχίζουν τα πλοία μέχρι και το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν, μόνο Γενάρη-Φλεβάρη έχουμε από ένα μεγάλο πλοίο. Σε κορυφαίο ελληνικό προορισμό για τις home port κρουαζιέρες αναδεικνύεται το λιμάνι του Ηρακλείου, που είναι στη δεύτερη θέση μετά τον Πειραιά. Το παράδοξο είναι ότι η κρουαζιέρα αναμένεται να κορυφωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς είναι προγραμματισμένες 59 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου, περισσότερες δηλαδή από τους καλοκαιρινούς μήνες. Ιδιαίτερα και οι μήνες που πέφτει η τουριστική κίνηση, δηλαδή Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης. Το αισιόδοξο είναι ακόμη ότι έχουμε καλά μηνύματα και για το 20 και για το 21. Μάλιστα, η ανωδική τάση της κρουαζιέρας για το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να συνεχιστεί και το 2021, με ακόμη περισσότερες αφίξεις πολυτελών πλοίων.